Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τη Βάσο Βεγύρη, να δούμε τα τελευταία νέα από το χώρο του επιχειρήν. Βάσο, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη που ηρεμεί τώρα μετά τη ΔΕΘ. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για τη ΔΕΘ και θα μιλήσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η διοίκηση του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα, δηλαδή της ΔΕΘ Χελέξπο ΑΕ, βρίσκεται σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με χώρες της κοινότητας Παύλα Ζώνης των Άνδεων, δηλαδή χώρες της Λατινικής Αμερικής, για επιλογή τιμόμενης χώρας του χρόνου, προκειμένου να διανοίξει νέες λεωφόρους εξωστρέφειας, ενώ για το 2026 έχει γίνει γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσης επαφές για την Ιαπωνία. Νομίζω ότι και οι δύο, αυτές οι επιλογές, εάν όντως επιβεβαιωθούν και υπάρξει οριστική συμφωνία, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όταν μιλάμε για χώρες των Άνδεων, μιλάμε για Λατινική Αμερική, μεταξύ αυτών Περού, Κολομβία, η Βενεζουέλα προσθέθηκε αργότερα σε αυτήν την ζώνη των Άνδεων, όπως λέμε. Νομίζω ότι θα ανοίξουν πραγματικά νέες διόδοι εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και να πούμε ότι στη φετινή ΔΕΘ, που με τιμόμενη χώρα τη Γερμανία, όπως είπαμε πολλές φορές, είχε πολύ έντονη κινητικότητα, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 B2B συναντήσεις. Και με γερμανικές αλλά και με επιχειρήσεις από άλλες χώρες, πάνω από 500 συγκεκριμένα, πάνω από 500 ραντεβού έγιναν μέσω των συναντήσεων αυτών που διοργάνωσε ο ΣΒΕ με μεταξύ 170 ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων από 10 χώρες: Αυστρία, Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πολωνία και Ουκρανία. Ήταν και το συνολικά να πούμε ότι η ΔΕΘ, πέρα από αύξηση των απλών επισκεπτών, είχε και μια πολύ σημαντική αύξηση των εμπορικών επισκεπτών. 30% αύξηση των εμπορικών επισκεπτών, νομίζω ότι είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Πάμε λοιπόν με το καλό και για νέες διοργανώσεις με τιμόμενες χώρες από πιο μακρινούς προορισμούς. Εμείς μιλήσαμε και με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Όλοι δήλωνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη φετινή ΔΕΘ και τις επαφές που είχαν με γερμανικές και όχι μόνο επιχειρήσεις. Ο ΣΒΕ προτείνει την Πολωνία ως μία από τις επόμενες χώρες που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη συνεργασιών. Ο κύριος Διαμαντίδης από το ΣΕΒ λέει ότι πήγαν πολύ καλά τα πράγματα στις επαφές αυτές και ότι αναμένεται αύξηση στο επόμενο διάστημα των εξαγωγών των ελληνικών στην Γερμανία, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων και των φαρμάκων. Και μάλιστα, όπως ακούγεται στην αγορά, δεν θα αποτελούσε και έκπληξη η ύπαρξη γερμανικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για το Γκόνου, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου, που πολύ πρόσφατα ξεκινήσαν οι διαδικασίες του διεθνούς διαγωνισμού. Ωραία. Δεν εκπλαγούμε άμα δούμε και γερμανικό ενδιαφέρον. Ναι. Και επιχειρήσεις πληροφορικής. Ήταν γενικά ένας πολύ καλός, ένας πολύ θετικός απολογισμός της φετινής ΔΕΘ. Ωραία. Και πάμε τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Αλεξανδρούπολη. Τι εκεί πέρα σχεδιάζει? Πάμε Αλεξανδρούπολη. Επισκέφτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, τον Εύρο. Ναι. Αφενός ανακοινώθηκε η υλοποίηση έργων αναβάθμισης του βιομηχανικού πάρκου Αλεξανδρούπολης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και από την άλλη προαναγγέλθηκε η παροχή πρόσθετων κινήτρων για επενδύσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, γενικότερα στον Εύρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αλλαντικών Θράκης Γεύσης, την εταιρεία λιπαντικών Dynamic Coat Lubricants, την Prisma Electronics, για την οποία πρόσφατα είχαμε ρεπορτάζ, τους μήλους Θράκης. Έχει ο Εύρος και γενικότερα η Θράκη έχει εταιρείες που είναι διαμαντάκια. Είναι βέβαια πιο πολύ ο Ιακρίτας, που είναι και η πρόεδρος του ΣΒΕ εκεί. Έχει εταιρείες που έχουν μεν δυναμική και έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, βέβαια, γιατί στην ουσία είναι ακρίτες, κρατάνε. Είναι οι ακρίτες της οικονομίας μας. Δεν μπορούν όλα να είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, και στη Θράκη έχει πολλές καλές εταιρείες, αλλά είναι σίγουρα πιο δύσκολες. Είναι η απόσταση αυτά που το καθιστά δύσκολο. Είναι τεράστιο, ναι, σε σχέση. Αν υπάρχει πρόβλημα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εκεί είναι πολλαπλάσιο το πρόβλημα του προσωπικού και πόσο δε του εξειδικευμένου. Πάμε στην ΕΤΑΔ. Τι ετοιμάζει για το πάμε Παλατάκι? Στην ΕΤΑΔ πάμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
Πάμε στην ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με τη διοίκηση λοιπόν της ΕΤΑΔ, οι αποφάσεις για το σχεδιασμό και τον τρόπο αξιοποίησης του κυβερνίου Θεσσαλονίκης, γνωστό, πιο γνωστό ως Παλατάκι, θα γίνουν σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Καλό αυτό, γιατί θυμόμαστε ότι στην αρχικά είχαν υποθεί κάποια σχέδια για ξενοδοχείο, μετά αυτά τα πήραν πίσω βέβαια. Υπήρχε αντίδραση και της Δημοτικής Αρχής και του κόσμου εδώ πέρα. Καλαμαριά είναι το Παλατάκι, να υπενθυμίσω. Διατίθεται επί του παρόντος για κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μόνο προάβλιος χώρος, γιατί το μέσα είναι μέχρι και επικίνδυνο να διοργανωθεί κάτι. Έχουν ήδη ανατεθεί οι πρώτες τεχνικές μελέτες, όπως έχει γνωστοποιήσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΤΑΔ, η κυρία Ιρώ Χατζηγεωργίου, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και του χώρου. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, πάντα για μια νέα στρατηγική για την αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων πολιτιστικής αξίας για την ΕΤΑΔ, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει η ΕΤΑΔ και το Grow Fund με τη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα. Και να πούμε ότι η ομάδα που θα υλοποιήσει τον όποιο σχεδιασμό τελικά αποφασιστεί είναι το Θεσσαλονίκη Convention Bureau. Ωραία. Είναι ένα θεσμικό γραφείο, ακριβώς με πήρα, μαζί με την Beetroot. Μάλιστα. Και πάμε τώρα, είπαμε για Αλεξανδρούπολη, να πάμε... Ναι, και να κλείσουμε, Βάσο, ναι. Να πάμε στη Δυτική Μακεδονία, στην άλλη άκρη της Βόρειας Ελλάδας. Ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που θα δίνει έμφαση στην πρόθεση της καινοτομίας της επιχειρήσης περιοχής. Το είπα γρήγορα. Σε ευχαριστώ θερμά.